Την κατηφόρα φαίνεται πως έχει πάρει τιμή της κορυφαϊκής σταφίδας, αφού με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις έχει φτάσει το 1 δέκατο κιλό. Εκφράζεται η πεποίθηση πως θα πέσει και κάτω από το 1 ευρώ, την ώρα που πέρυσι δεν είχε πέσει κάτω από 1,50 το κιλό. Μία από τις αιτίες που έχουν συντελέσει την κατάσταση αυτή σε ένα προϊόν όπου το 92% της παραγόμενης ποσότητας γίνεται εξαγωγή είναι το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα απορροφηθεί η ποσότητα των 8.000 τόνων που έχουν μείνει από την περσινή σοδιά στις αποθήκες της Παναγιαλίου Ένωσης, με βάση τις παρενέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τους δημόσιους οργανισμούς. Τον Απρίλιο μήνα έχουμε κάνει ενέργειες για την κορυνθιακή σταφίδα, στέλνοντας έγγραφα στο Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι ενημερωμένο από τον Απρίλιο μήνα για τα αποθεματικά που είναι μέσα στην Πανεγιάλιωση, 8.000 τόνοι. Από τον Απρίλιο μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Προχτές στείλαμε πάλι έγγραφα ότι φτάσαμε, όχι στο 12.5, είμαστε στο 12.5, να πάρει το Υπουργείο θέση στο θέμα της σταφίδας. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πολύ αγανακτισμένος, διότι πρώτον, μπαλοντοκιβώτια δεν έχουμε, να βάλουν τη σταφίδα η παραγωγή και να τα φέρουν στις αποθήκες. Οι παραγωγοί ξενυχτάνε στα χωράφια τους, στα κτήματά τους, για να φυλάνε τη σταφίδα. Προκαταβολές που δίναμε άλλη χρονιά για να κλείσουν τα εργατικά οι παραγωγοί δεν υπάρχουν. Οι παραγωγοί θέτουν θέμα επιβίωσης, ενώ καλούν το Υπουργείο να πάρει πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη του προϊόντος και της καλλιέργειας. Παράλληλα, ζητούν και από αυτούς που πριν μερικές μέρες κοινοποίησαν τη θέση τους για μία απορρόφηση από το Υπουργείο των Αποθεματικών να συμβάλλουν οι ίδιοι, ώστε η τιμή να παραμείνει στα επίπεδα τα περσινά. Είμαστε σε μία απελπιστική κατάσταση. Εμείς ζητάμε έστω την τελευταία στιγμή και από τον Υπουργό τον κύριο Λιβανό και από τον Υφυπουργό τον κύριο Στήλιο να πάρουν θέση, να λυθεί το θέμα και να κυλήσει ομαλά η χρονιά για τους σταφυδοπαραγωγούς. Μας μιλάτε για την αναδιάθρωση ότι θα ισχύσει της κορυνθιακής σταφίδας από το 2022. Για ποια αναδιάθρωση μιλάμε αν θα πέσουν οι τιμές? Ποιος παραγωγός θα πάει να κάνει αναδιάθρωση με χαμηλές τιμές? Εδώ πρέπει το Υπουργείο να πάρει θέση, όχι αύριο, σήμερα. Σήμερα να πάρει θέση. Διαφορετικά θα μας βρει στην Αχαρνών με τα λεωφορεία. Αν θέλουν αυτό, εδώ είμαστε. Θα το συζητήσουμε με τους σταφυδοπαραγωγούς και θα πάμε πάνω στην Αθήνα. Πρέπει το Υπουργείο να πάρει θέση σήμερα. Εντάξει. Κύριο αίτημα των παραγωγών όμως είναι να πάρει θέση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο θέμα της σταφίδας και να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα. Με κύριο στόχο την παραμονή της τιμής σε επίπεδα πάνω από το 1,50 ευρώ το κιλό για να μπορέσει να επιβιώσει η καλλιέργεια και η παραγωγή.